Η σκέψη χτίζεται μέσα από τη δουλειά των άλλων. Η σκέψη παράγεται μέσα από τη δουλειά των άλλων. Θέλω να πω δηλαδή, βλέποντας μέσα από τη δουλειά των άλλων παράγεται σκέψη και έτσι η προσωπική σκέψη μπορεί να είναι και διαφορετική από τη δουλειά των άλλων. Μπορεί να είναι και το ίδιο, άλλη μια από τα ίδια. Μπορεί όμως να είναι και τελείως διαφορετική. Η σκέψη και η καινούργια δουλειά. Εδώ είμαστε στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μια περιοχή έτσι με αμυγός, μηχανική λέμε τώρα, χρήση. Ένας χώρος, μια περιοχή με εργασία, ένας χώρος εργασίας. Και κάτω, εδώ που καθόταν ο Πλάτωνας, όχι εδώ ακριβώς, μπορεί παραπέρα, πάντως εδώ γύρω. Η δουλειά του δηλαδή ήταν να σκέφτεται. Η άνοιξη και τα χαμομήλια.
Και αυτός είναι ο χώρος της εργασίας. Και αυτές είναι οι προσωπικές σκέψεις. Τα όνειρα. Αυτός είναι ο χώρος της δουλειάς. Που βλέποντάς τι βγαίνουν οι καινούργιες παράγονται προσωπικές σκέψεις. Αυτός. Μέσα σε αυτό το χώρο βλέπω
Κι όμως όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όχι γιατί κινούμαστε εδώ και από εδώ σκεφτόμαστε και από εδώ ό,τι κάνουμε, αλλά είναι συνδεδεμένα γιατί να, αυτή είναι, αυτό είναι. Ήμουν εδώ και κοίταγα προς τα εδώ και μετά έφυγα από εδώ, πήγα κάπως έτσι. Εδώ ήταν κάποια κοινοτάφια. Συνέχισα από εδώ και πήγα εδώ από πίσω. Εδώ ήταν μια τέτοια, όπως το λένε, αθλητική εγκατάσταση. Ήταν η Ακαδημία και λέγεται ότι αυτό εδώ ήταν το σπίτι και ο κήπος του Πλάτωνα. Σε αυτό το γαλλικό σχέδιο που αναφέρεται σε έναν Γερμανό και ο Κολωνός. Και ένα ρέμα από πίσω, ο Κηφισός. Εδώ ήταν, ας πούμε, το δίπλο και εδώ ήταν ο κεραμικός. Που πήγαινε στο σπίτι του. Στην όριμη του περίοδο ο Πλάτων διαμόρφωσε με τη διαλεκτική μέθοδο τη λεγόμενη θεωρία των ιδεών, η οποία υποδεικνύει το μεταβαλλόμενο ορατό υλικό κόσμο γύρω μας ως μια αντανάκλαση του μόνου αναλύωτου πραγματικού κόσμου των υπερβατικών και υπερουράνιων ιδεών. Ως μια αντανάκλαση.
των αναλύωτων πραγματικών ιδεών. Νομίζω ότι ήταν το δικό μου, έτσι. Νομίζω ότι ήταν το δικό μου, έτσι.